Και πότε είδε. Το Ρούμπεν. Το τώρα για να πάμε στον επίγουχο πίνακα. Μιλάμε για ναι. τον πίνακα Σαμσόν και Δαλιδά του Ρούμπεν. Του του... Που με το ίδιο θέμα ο Ρούμπεν είχε κάνει ένα έργο πραγματικά το οποίο έχει χαθεί. Mm. Το, το αληθινό του Ρούμπεν έχει χαθεί, αλλά έχει χαθεί από πολύ παλιά. Δεν χάθηκε τώρα. Για να... Χάθηκε, με συγχωρείτε, το 1641 όπου έγινε ένας πληστηριασμός στο σπίτι του δημάρχου. Ε, δεν έγινε στο σπίτι. Τα περιεχόμενα του σπιτιού του δημάρχου της Ανβέρσας του Νικόλα Ροκόξ, που ήταν φίλος του Ρούμπενς, ε, πουλήθηκαν και τα χρήματα τα πήρε το πτωχοκομείο, γιατί ο Ροκόξ δεν είχε παιδιά. Ήτανε, για να το πάρουμε, να το ξετελίξουμε λίγο το κουβάρι και λίγο πιο πριν. Ο, ο Ρούμπενς, ξέρουμε πώ και γιατί ε, είχε σε αυτό το πίνακα, το Σαμψόν και τα Λιδά δηλαδή. Ναι. Ο Ρούμπεν ε, έκανε μια παραγγελιά, όπω τα λέγει ο Τσαρούχη. Ναι. Ε, Έλεγε: Έχω μια παραγγελιά. <laughs> λοιπόν, ο Ροκόξ που ήταν δήμαρχο τη Ανβέρσα εννέα φορέ, δεν είχε παιδιά. Και όταν ο Ρούμπεν ήρθε από την Ιταλία σε ηλικία 28 χρονών περίπου, ε, μετά από μια παραμονή στην Ιταλία 8 ετών, ε, τον αγκάλιασε έτσι ας το πούμε εντό εισαγωγικών ο δήμαρχος ε, σαν γιο του τον είχε περίπου και του είπε ότι με τις ικανότητές σου, με τη ζωγραφική σου θα φτιάξουμε μια καινούρια πόλη που θα έρχονται να δουν τα έργα σου και θα βοηθήσουμε την πόλη μας Την Αμβέρσα δηλαδή την αμβέρσα. Ναι, ναι. Και για το σπίτι του, το οποίο υπάρχει ακόμα και είναι μουσείο Νικολάου Ροκόξ στην Αμβέρσα και εκεί έχω πάει πολλές φορές Για, να το, για διάφορους λόγους ναι, ναι. Μελετώντας την υπόθεση ε, Εκεί ε, Ήθελε πάνω από τον Τζάκι Να κρεμαστεί ένας πίνακας Σαμψόν και Δαλιδά Από την Παλαιά Διαθήκη ιστορία ναι, ναι. που είναι η ιστορία Μιας προδοσίας mm. Και Το έφτιαξε ο Ρούμπενς Και υπάρχουν δύο αυτόπτες μάρτυρες που το είδανε όσο κρεμόταν εκεί η ζωγράφη ο ένας ήταν χαράκτης και λεγόταν Jacob Matham mm. και είχε κάνει ένα χαρακτικό από το έργο και μάλιστα στο χαρακτικό έγραψε από κάτω ότι αυτός ο πίνακας είναι του κυρίου Ρούμπενς και κρέμεται στο σπίτι του δημάρχου κτλ και, και εγώ το αντέγραψα με τη μεγαλύτερη προσοχή που υπάρχει κτλ. Mm. Ο άλλος αυτό από τις μάρτυρες, ήταν ένα ζωγράφος που ειδικευόταν σε μινιατούρες α τα πούμε, όχι μινιατούρες ακριβώ, τα λέγανε Kunstkammer και ήταν η συλλογή του Δημάρχου κρεμασμένη στον τοίχο τα έργα mm. και αυτό ζωγράφιζε τη συλλογή ολόκληρη μέσα στο δωμάτιο. Δηλαδή πίνακα, ο οποίο είχε. Πίνακε μέσα. Πίνακες μέσα. Ναι. Πίνακε εντό πίνακα. Οπότε... Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο ήταν μια καταγραφή της συλλογής του Δήμαρχου και αυτό κρεμόταν, αυτό ανήκε στο Δήμαρχο μάλλον, δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκε και τώρα βρίσκεται στο, στην Άλτε Πινακοτέκ στο Μόναχο. Δηλαδή αυτός ο πίνακας ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί σαν ας πούμε Αρχείο Καταγραφή. Καταγγελία. Ναι. ναι, 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 ακριβώ. Ε, και είχε. Α, αποτύπωνε το, τον χώρο και το δωμάτιο ναι. του Δημάρχου του Ορκόξ, αν ναι, κατάλαβα ναι, ναι. Ναι. Και είχε μια σειρά από πίνακε. Φαινόταν ξεκάθαρα και το τζάκι και, ναι. και ο πίνακα του Ρούμπεν. Με το και τα λοιπά. Ακριβώ. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται αυτό ο πίνακα κάπου. Στην ε, Alte Πινακοτέκ στο Μόναχο. Στο Μόναχο. Και βρίσκεται Στο Μόναχο από πολύ καιρό. Ναι. Εσύ, εσύ τώρα, όταν ήθελε, α πούμε, από ό,τι κατάλαβα καλά. Όταν είδε για πρώτη φορά ναι. τον καθαμολογούμενο Ρούμπεν του Βρετανικού Μουσείου. Ναι. Όχι Βρετανικού Μουσείου. Του Βρετανικού Συγγνώμη τη Πινακοθήκη. Εθνική Πινακοθήκη. Τη Εθνική Πινακοθήκη, συγγνώμη. Κατάλαβε αμέσω ότι κάτι δεν πάει καλά, αμέσω. Ναι, αμέσω. Ναι. Δεν ήξερα ότι το αγοράσαν πρόσφατα. Είχα καιρό, είχα χρόνια να πάω στην Πινακοθήκη γιατί έλειπα από την Αγγλία και όταν ξαναπήγα στην Αγγλία το 1987. Το 1987 έγινε αυτό, έτσι. Ναι. 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 Ε, αυτό είχε κρεμαστεί από το 83 Αγοράστηκε στο Κρίστη το 1980. Mm. Το κρατήσαν τρία χρόνια στη συντήρησή του. Και μετά το κρεμάσαν το 83 στην πινακοθήκη. Και εγώ πήγα το 87 Το 86 87 Δηλαδή μετά από Μόνη περίπου μου. τέσσερα χρόνια, α πούμε. Ναι που είχε γίνει γνωστό ότι αγοράστηκε για 2,5 εκατομμύρια λίρες και ήταν πανάκριβο και όλοι το ευλαβάγανε και το λιβανίζανε mm. και οι ιστορικοί τέχνης και οι ειδικοί για το Rubens λέγανε τι ωραίο που είναι κτλ και το είδα και νόμιζα δεν ήξερα την ιστορία της αγοράς και το βλέπω και λέω πω πω ένα φρικτό αντίγραφο του Ρούμπενς Το οποίο ποιος ξέρει από κάπου θα το έχουν δανειστεί ναι. Και μου φάνηκε σαν ένα ευτελέστατο έργο που κάποιο αντίγραφο Αυτή πάνη. ήταν η πρώτη σου σκέψη ε, Ναι, ε, μετά το ξέχασα, το ξέχασα. Ε, Και μετά όταν πήγα στο Wimbledon και είχα συμφοιτητή τον Steve Harvey Που είναι ένας πολύ καλός ζωγράφος, σπουδαίος ζωγράφος Τώρα ζει εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα και είναι συγκλονιστικό. Είναι από αυτού που από μικρά παιδιά το χέρι του πήγαινε μόνο του. Τόσο που του λέγανε ότι δώσε μα το μολύβι. Μάλιστα του το κλέψαν στο σχολείο, γιατί λέει είναι το μαγικό μολύβι. <χ> που... <χ> και... Ξέρω, ναι. Ναι, και όταν το πήρανε, σπάσαν τα μούτρα του γιατί το μαγικό μολύβι μόνο του δεν έκανε τίποτα. είναι ο Στίβ να το σπρώχνει. η μαγεία μάλλον. Και μια μέρα που ο Στίβ ήταν στι μαύρε του, εγώ ήμουν 42, σαν τη μαμά του και mm. εκείνο ήταν 20, πήγαμε στην πινακοθήκη και του λέω: Α, δε και ένα πλαστό, α πούμε. Και του δείχνω το σαμψόν και δαλικά. Yeah. Ε, και αυτό μου λέει: Πώ πω απέσιο είναι. Και πάντα το πίστευα ότι είναι απέσιο. Ε, και αυτό το είπε στη Σάν. Η Σάν είναι μια άλλη καταπληκτική ζωγράφο νεαρή. Δηλαδή, ναι, δηλαδή τώρα εκείνη είναι 50 κάτι και εγώ 70 κάτι ας ναι, πούμε αλλά, αλλά έγινε το... είμαστε ακόμα φίλοι ναι. Και εκείνη μας κόλλησε και άρχισε να μας λέει παιδιά Ξέρουμε αυτό το πράγμα και δεν κάνουμε τίποτα, καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Mm. Είναι σκάνδαλο, είναι φρικτό. Ναι, ναι. Γιατί στην πινακοθήκη αγοράζονται έργα από την πινακοθήκη που είναι με τα λεφτά του Άγγλου φορολογούμενου. Mm. Και η Σαν, σαν Άγγλίδα φορολογούμενη, αισθάνθηκε ότι την προσβάλλανε προσωπικά. Yeah, φυσικά. Και λέει, αφού είμαστε στι θέσει, εμεί είμαστε ζωγράφοι. Το βλέπουμε. Mm. Είναι όπω ένα μουσικό. Ένας μπορεί να είναι ένα καλό βιολιστή. Και να, του, να είναι φίλο σου και εσύ να του πει ότι ξέρει να θα σου φέρω ένα παιδάκι που παίζει ωραίο βιολί. Και του φέρει ένα παιδάκι που τσαμπουνάει το βιολί και δεν ξέρει να παίξει. Εγώ είμαι ο βιολιστή, ο δάσκαλο, α πούμε, mm. ο, ο καλό. Ε, και ο ζωγράφο, ο καλό, βλέπει ότι αυτό το έργο είναι μάπα. Mm. Είναι πολύ μάπα όμω. Δεν είναι. Αν ένα από τους βοηθούς, τους, euh, του βοηθού του Ρούμπεν ή του φοιτητέ του, του μαθητέ mm. του, το είχε ζωγραφίσει τότε. Θα ήταν πολύ ωραίο ακόμα Αλλά ε, θα πρέπει να είσαι ειδικό των ειδικών Για να τα ξέρει ότι δεν είναι από το χέρι του ναι, ναι. Αλλά ε, τούτο ήταν άτεχνο Με πινελιές ε, Με τα Δηλαδή πινελιές του 20ου αιώνα ε, Κάποια ε, Κόγχοι που είναι πίσω Με το άγαλμα Της Αφροδίτης και του Έρωτα το... Είναι το φρικαλέα ζωγραφισμένο, Ας πούμε. Mm. Και είναι σαν να το έχει ζωγραφίσει οπικά σε μια μέρα που βαριόταν, Ας πούμε, κάπως έτσι. Κατάλαβα. Ναι. Οπότε φαίνεται, κάνει μπάμ σε κάποιον που γνωρίζει δηλαδή τη ζωγραφική, κάνει μπάμ. Έτσι. Κάνει μπάμ. Ναι, και εμεί οι τρει, οι δύο mm. φίλοι μου και εγώ, αρχίσαμε μια Οδύσσια, η οποία, την οποία εγκατέλειψαν οι δύο φίλοι μου. Μετά από όταν πήραμε, αποφοιτήσαμε από το Wimbledon και αυτοί πήραμε όλο το διπλωμά μα. Το BA, mm. δεν πήραμε δοκτορά. Γιατί στη ζωγραφική, τέλο πάντων, αυτό παίρνει. Και αυτοί οι δυο αρχίσανε μια καριέρα που τώρα είναι, έχουν κάνει καταπληκτικά έργα και τα λοιπά. Εγώ μου μπήκε μια έμονη ιδέα να συνεχίσω. Και επί 33 χρόνια βουλίζομαι με αυτό το θέμα. Κατάλαβα. Ναι, δηλαδή δεν σταμάταγα να ασχολούμαι. Οι δικοί μου με λυπώνησαν και μου λέγανε σταμάτα πια, άστο, άστο πια. Ε, και εγώ δεν το άφηνα. Είναι πώ καμιά φορά έτσι, αν σου σου μπαίνει, έχει Σου και τη νιώθεις δίνει. Ότι... Είναι αυτό που λέμε, σου τη δίνει. Και ξέρει γιατί. Γιατί είναι θέμα. Είναι λίγο βαθύτερο. σω εκφράζει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και λε, μα δεν γίνεται να μα κοροϊδεύουν. Είναι θέμα απονομή δικαιοσύνη, ίσω σε κάποιο... σε κάποιο βαθμό αυτό έτσι, που νιώθει κάποιο που το καταλαβαίνει. Κοίτα, ξέρει τι ήταν. Ότι με ενοχλούσε το ότι η ιστορική τέχνη και μάλιστα αυτή που είναι ειδική στο Ρούμπεν υπάρχει στην Αβέρσα που είναι μια εκπληκτική παλιά πόλη πάνω στο λιμάνι έχει ένα λιμάνι το οποίο όμως είναι ποταμός mm. δεν είναι, είναι το σχέλντε το ποτάμι δεν είναι η ανοιχτή θάλασσα βγαίνει στην ανοιχτή θάλασσα παραπέρα αλλά σε αυτή την πόλη υπάρχει το Ρουμπενιάνο που είναι το κέντρο σπουδών για το Ρούμπενς είναι επικοινωνία από την πίσω μεριά του σπιτιού του Ρούμπενς ο Ρούμπενς είναι για, την, για το Βέλγιο όπως είναι η Ακρόπολης για την Ελλάδα. Mm. Είναι αυτό που ελκύει τους τουρίστες... και γι' αυτό το βελγικό κράτος πληρώνει το Ρουμπενιάνο... εκατομμύρια το χρόνο για έρευνα για το Ρούμπενς κτλ. Και, ε, και μου την έδινε να πούμε... ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονες... που είναι και συγγραφείς κτλ... Και ότι δίναν την ευλογία τους... ότι αυτό το πλαστό που είχε αγοράσει η National Gallery ότι ήταν αληθινό. Άρα η National Gallery επίσημα δεν έχει ευθύνη. του λέει, αφού όλοι οι δικοί μα λένε. Βέβαια, έχει την ευθύνη του τι είδε όταν το πήρε στη συντήρησή τη το 1980. Το πήρε μέσα και είδε ότι ήταν μάπα. Γιατί φαινόταν ότι ήταν μάπα. Αλλά δεν μίλησε κανεί τότε, από ό,τι κατάλαβα. Όχι. Είχαν ναι. αποφασίσει ε, όλοι μαζί να λένε ένα ψέμα. Ήταν ένα κουκούλωμα. Σαν τα ρούχα του Βασιλιά, λίγο το παραμύθι. Ακριβώ. Και με εκνεύριζε το ότι ενώ υποτίθεται ότι τα μουσεία είναι για να μορφώνεται το κοινό, κτλ., ότι εδώ πέρα είχαμε να κάνουμε. Μια με, υποκρισία. Με μια υποκρισία φρικτή ναι. και αυτοί παίρναν εκατομμύρια. Παίρνουν. Αν δει τι παίρνει το Ρουμπενιάνο κάθε χρόνο για να προμοτάρει τη μνήμη του Ρούμπενς.